Κλείδωσε το πλαίσιο, κυρίε και κύριοι, για την εφαρμογή του ελαστικού οκταώρου στον ιδιωτικό τομέα, καθώ το Υπουργείο Εργασία δημοσίευσε τη σχετική εγκύκλιο. Και ο Γιάννη Φόσκολο έχει τι λεπτομέρειε. Ακριβώ, Λίνα, στην καρδιά τη εγκύκλιο, όπω και στην καρδιά του νόμου, βρίσκεται η διαδικασία για την εφαρμογή του ελαστικού οκταώρου στον ιδιωτικό τομέα. Πάμε να δούμε τι περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο. Καταρχήν, αποσαφινίζεται πω υπάρχει και νέο πλαίσιο πλήρου απασχόληση πλέον, το οποίο είναι η τετραήμερη εργασία με 10 ώρε εργασία ημερη αρκεί να προκύπτουν 40 ώρε εργασία την εβδομάδα. Σου θυμίζω πω η διευθέτηση είναι ο συμψηφισμό των ωρών εργασία πάνω από το 8ωρο με γενικό κανόνα να προκύπτουν 40 ώρε εργασία την εβδομάδα. Η διευθέτηση μπορεί να γίνεται για ένα εξάμηνο ή για ένα δωδεκάμηνο μέσα στον χρόνο και το καινούριο που φέρνει τώρα ο νόμο και η εγκύκλιο είναι ότι μπορεί να γίνεται και με ατομική συμφωνία μετά από αίτημα εργαζόμενου και εργοδότη, μετά από αίτημα του εργαζόμενου. Τα βήματα ποια είναι. Η εγκύκλιο Αφηνίζει ότι ο εργοδότη μπορεί να γνωστοποιεί, όπω λέει, τη δυνατότητα που δίνει πλέον ο νέο νόμο στον εργαζόμενο να προχωρά σε διευθέτηση του χρόνου εργασία. Επίση, μπορεί να γνωστοποιεί και τι επιχειρησιακέ ανάγκε, δηλαδή τι ανάγκε που έχει στην επιχείρησή του και σε ποια τμήματα έχει ανάγκε να γίνει η διευθέτηση, να εφαρμοστεί το ελαστικό οχτάωρο. Ε, στη συνέχεια, ο εργαζόμενο θα πρέπει να υποβάλει την ενυπόγραφη αίτηση για τη διευθέτηση και να ακολουθήσει ατομική σύμβαση εργασία μεταξύ του εργαζόμενου εργαζομένου και του εργοδότη. Ε, και το τελευταίο βήμα είναι η κοινοποίηση στο σύστημα εργάνη του Υπουργείου Εργασία του νέου ωραρίου απασχόληση. Για όλε τι εξελίξει, το κρίσιμο αυτό θέμα και για όλε τι υπόλοιπε οικονομικέ ειδήσει και αναλύσει, στο ημερησία.gr. Σε ευχαριστώ, Γιάννη.